Τι γίνεται με το εξωδικαστικό μηχανισμό? Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τώρα, με την ευκαιρία που μου είπατε και αυτό, όντως να πω ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου καθιέρωσε τον εξωδικαστικό μηχανισμό μετά το τέλος που μπήκε όσο αφορά τα υπεχρεωμένα που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη. Και στη συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19, που την απλοποίησε ακόμα περισσότερο αυτή την πλατφόρμα. Γιατί οτιδήποτε γίνεται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, κύριε Τζιμιδάκη, γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πράγματι, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια αύξηση των οφειλετών οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα, μέσα στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Να φανταστείτε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από το Υπουργείο, είναι περίπου 80.000 οφειλέτες έχουν επιχειρήσει να μπουν σε αυτόν τον μηχανισμό. Αλλά δυστυχώς, για διάφορους λόγους, αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία ήταν μόλις 10.000 οφειλέτες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δείχνει ότι αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά, όπως θα ήθελε η κυβέρνηση, το Υπουργείο. Και γι' αυτό τον λόγο καθιστώ την προσοχή στους αρμόδιους υπουργούς να το δουν λίγο καλύτερα, να το τελειοποιήσουν καλύτερα το όλο αυτό σύστημα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας χρωστάει σε τράπεζες, σε χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε σερβίσερ, σε μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε από καταναλωτικά είτε από επαγγελματικά δάνεια, και βρίσκονται πάντα υπό το κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους. Επομένως, αυτός ο μηχανισμός διευκολύνει πάρα πολύ τους δανειολήπτες. Να πούμε εδώ, κύριε Τζιμιδάκη, ότι μπορούν να μπουν οι δανειολήπτες οι οποίοι χρωστάνε στο δημόσιο, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή στις τράπεζες πάνω από 20.000 ευρώ. Συγγνώμη, πάνω από 10.000 ευρώ. Ήταν μέχρι 20.000 το είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το κατέβασε στις 10.000. Επομένως, αν κάποιος χρωστάει πάνω από 10.000, μπορεί να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Και δίνεται η δυνατότητα, αν όντως ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, ότι μπορείς να πετύχεις στο δημόσιο, οφειλές αν έχεις στο δημόσιο, και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης 240 δόσεις. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις 240 δόσεις. Πολύ σημαντικό αυτός ο αριθμός. Ενώ για τα δάνεια είναι 420 δόσεις. Και δεν είναι μόνο ότι σου δίνει 420 δόσεις να αποπληρώσεις κάποιο δάνειο που έχεις σε κάποια τράπεζα, αλλά υπάρχει και σημαντικό κούρεμα του χρέους. Όμως, επαναλαμβάνω, από τις 80.000 οφειλέτες οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μόνο για 10.000, και από τους 10.000, κύριε Τζεμιδάκη, περίπου το 20%, δηλαδή τον πέμπτο, απορρίφθηκαν χωρίς να υπάρχει αιτιολογία. Εδώ να πούμε, και ίσως για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας, όταν μπαίνεις και ολοκληρώνει τη διαδικασία, υπάρχει ένας αλγόριθμος από την τράπεζα, από τους φορείς στους οποίους απευθύνεσαι, ο οποίος απαντάει στο αίτημά σου. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δυστυχώς, οι τράπεζες απορρίπταν αυτό το αίτημα, χωρίς μάλιστα αιτιολογία. Τώρα θεσπίστηκε τον Ιούνιο από την κυβέρνηση αυτή, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποχρέωση πια των τραπεζών να αιτιολογούν για ποιο λόγο απορρίπτουν την αίτηση, παραδείγματος χάρη του Κώστα Αντωνιάδη. Και μάλιστα αυτό που ζητάνε οι δανειολήπτες, αλλά και ζητάμε και εμείς όλοι οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, είναι ότι πρέπει ο αλγόριθμος, όταν απορρίπτει το αίτημά μας, να υπάρχει μια αντιπρόταση. Δηλαδή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε να μπορέσουν πραγματικά και ο δανειολήπτης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Εννοείται, όλα είναι και προς όφελος ενδεχομένως του δανειολήπτη, να το κάνουν ενδεχομένως πιο εύκολη όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Αντωνιάδη, και όχι δυσκολότερη. Έτσι ακριβώς, και πολλές φορές μάλιστα οι τράπεζες μέσα από τον αλγόριθμο ζητάνε εξωπραγματικά με ποσά. Να σας πω, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει ένας συνταξιούχος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος των 600-700 ευρώ με μισθό, επειδή για κάποια στιγμή τη ζωή του βρέθηκε και πήρε κάποιο δάνειο και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και χρωστάει 70-80.000, να έρχεται τώρα η τράπεζα και να του ζητάει 600-700 ευρώ δόση μέσα σε
βάθος, όπως είπατε, 320 είναι δόσεων, αυτές οι δόσεις των 600 και 700 ευρώ ή έστω και των 500 ευρώ για έναν χαμηλό συνταξιούχο ή για έναν ιδιωτικό υπάλληλο ή και για έναν δημόσιο υπάλληλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Επομένως, γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει αντιπρόταση από τον αλγόριθμο της τράπεζας, ώστε να υπάρχει και η συγκατάθεση ή όχι του δανείου λήπτη. Πάντως, γίνονται προσπάθειες και από αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό και μου δίνεται η ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή σας να επιστήσω την προσοχή στους ανθρώπους του Υπουργείου, να το δουν λίγο πιο επαγγελματικά, να ακούσουν τους αρμόδιους φορείς, τους συλλόγους των δανειοληπτών αλλά και των τραπεζών, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά δάνεια αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο, πάρα πολλές εταιρείες διαχειρίσεων βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα και ακίνητα περιουσία. Και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πάρα έχουμε πολύ, δει πάρα πολλούς, πάρα πολύ επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Τζεμιδάκη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Είναι ο νέος πτωχευτικός κώδικας, δηλαδή γι' αυτό λέγεται η νέα ευκαιρία. Δηλαδή, όσοι δεν μπορούσαν να μπουν στα υπεχρεωμένα, στον νόμο Κατσέλη, όσοι δεν μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το νέο νόμο που ψηφίστηκε το 2020 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 4738, να μπουν στον πτωχευτικό κώδικα. Μιλάμε για οφειλέτες οι οποίοι έχουν μεγάλες οφειλές, μεγάλα χρέη σε τράπεζες, στο δημόσιο, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να μπουν σε αυτό στο πτωχευτικό κώδικα με μια αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά και δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό Μητρό Φερεγγιότητας, γίνεται από δικηγόρους. Αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο καβάλας όταν είναι μικρής εμβέλειας οφειλέτης. Απλώς για να μπει και να κηρυχθεί η πτώχευση από το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να υπάρχει παύση πληρωμών και αυτή η παύση πληρωμών πρέπει να υπάρχει κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και να μην υπάρχει δόλος. Επομένως, οποιοδήποτε πια που μας ακούει, επαγγελματίας που ήταν κάποτε επαγγελματίας, ήταν ελεύθερος, είχε μια επιχείρηση και χρωστάει κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να μπει στο νέο πτωχευτικό αυτό κώδικα σε αυτή την διαδικασία. Και μάλιστα το καλό είναι ότι αν υπάρχει μια μικρή περιουσία, αυτή ρευστοποιείται και υπάρχει τελείως εξάλληψη των οφειλών απέναντι σε όλους τους δανειστές. Ενώ σήμερα, κύριε Τζεμιδάκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέχουν οι δανειολήπτες, ότι αν χρωστάνε, παραδείγματος χάρη, 120.000, 150.000 σε κάποια τράπεζα και βγει σε πληστηριασμό το σπίτι τους, η κατοικία τους, το μαγαζί τους και το πάρουν για 50.000-60.000, το υπόλοιπο της οφειλής εξακολουθεί να υπάρχει. Και μάλιστα και με τους στόχους και με τα επιτόκια είναι ακόμα περισσότερο. Επομένως, γι' αυτό να γίνει όντως είναι μια παρατήρηση, την οποία δυστυχώς δεν το ξέρουν οι δανειολήπτες. Συνεχίζουν να υπάρχει αυτές οι οφειλές, ενώ με το πτωχευτικό κώδικα εξαλείφονται όλες οι οφειλές. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία λοιπόν από πλευράς των δανειοληπτών. Μπορούν να προχωρήσουν να την κάνουν, να απευθυνθούν στους δικηγόρους, έτσι, σε δικηγορικά γραφεία, κύριε Αντωνιάδη, έτσι ώστε να βοηηθηθούν έτσι, φυσικά, και να γιατί κατά τα ψέματα πάρα πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πάντα βρίσκονται υπό την μέγενη του πληστηριασμού, του ηλεκτρονικού πληστηριασμού και να χάσουν την κατοικία τους. Αυτό. Τώρα, σας πηγαίνω λίγο και στην άλλη την ιδιότητά σας, κύριε Αντωνιάδη, αυτή του αναπηρωτή περιφερειάρχη. Διότι βλέπουμε ότι αρχικά, θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα, το συζητούσα εδώ τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, τον ομίατρο της Καβάλας. Υπάρχει μεγάλο θέμα, κύριε Αντωνιάδη, με τα κουνούπια. Υπάρχει μεγάλο θέμα όσον αφορά κυρίως την ύπαρξη των κουνούπιων. Δηλαδή, έχουμε περισσότερα σίγουρα κουνούπια από κάθε άλλο καλοκαίρι. Παρά όμως, να το πούμε αυτό, το γεγονός ότι έχει αλλάξει βέβαια και το κλίμα ευρύτερα της χώρας μας και της περιοχής εδώ, αλλά και το γεγονός ότι και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό. Δηλαδή πρέπει και εμείς να προσέξουμε, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, δηλαδή τα έχει πει ο κύριος Παπαδόπουλος όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Η περιφέρεια όμως, κύριε Αντωνιάδη, τι έχει πράξει, τι έχει κάνει? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε, εγώ θα συμφωνήσω με την παρατήρησή σας, με την επισήμανσή σας, αλλά και με τους τηλεθετές που μας ακούν, αλλά και εγώ γίνομαι δέκτης μηνυμάτων από πάρα πολλούς συμπολίτες μου, ότι η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές όσο αφορά την όχληση από τα κουνούπια είναι τρομακτική.
Το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ ζω σε αυτήν εδώ την πόλη, σε αυτήν εδώ το νομό. Πηγαίνω σε διάφορες εκδηλώσεις και νιώθω όντως τα κουνούπια ότι κάθε χρόνο γίνονται και είναι χειρότερα. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω τρεις-τέσσερις συλλογισμούς, τους οποίους πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε όλοι εμείς οι θεσμικοί φορείς για να το συζητήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται καταπολέμηση των κουνούπιων. Καταρχήν, να πω ότι αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν χρήματα για οποιοδήποτε πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών είναι μόνο η περιφέρεια. Και μάλιστα η περιφέρεια χρηματοδοτεί για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή για το 2022, 2023 και 2024, ένα ποσό της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Να φανταστείτε, κύριε Τζεμιδάκη, δίνουμε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για τους έλλειους ψεκασμούς και περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για τους επίγειους ψεκασμούς σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, κάθε χρόνο δίνουμε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτό το πρόγραμμα, που αν δεν υπήρχε και αυτό το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί η περιφέρεια, φανταστείτε πόσο ακόμα χειρότερα θα ήταν τα πράγματα. Και γι' αυτό το λέω, ότι κάποια στιγμή καλό θα ήταν σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον πόλεμο που μπορώ να πω ότι γίνεται κατά των κουνουπιών, να συμμετάσχουν και οι Δήμοι. Δεν μπορεί δηλαδή οι Δήμοι να σηκώνουν τα χέρια τους και να μην συνεισφέρουν έστω βοηθητικά με ένα ποσό της τάξης των 50, των 60, των 70 χιλιάδων ευρώ σε αυτό το έργο που έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει η περιφέρεια. Υπάρχουν οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Καβάλης, εγώ αναφέρομαι και στους 4 Δήμους, ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου, εκεί που ξοδεύουν ένα αλφα ποσό για πολιτιστικές εκδηλώσεις, να ξοδέψουν αυτό το ποσό μείον 50.000 ευρώ. Γιατί σε άλλες περιφέρειες, και να σας πω για παράδειγμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχουν και οι Δήμοι οι οποίοι βοηθούν το έργο της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ας το κρατήσουμε, ώστε τα επόμενα χρόνια να το θέσουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρξει είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών. Από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, από το νοσοκομείο, από ειδικούς επιδημιολόγους, πρέπει πραγματικά να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς, όσο περνάνε τα χρόνια, πάρα πολλά χωριά, πάρα πολλά σπίτια πια εγκαταλείπονται. Γιατί πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά τους έχουν φύγει είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Ξάνθη, είτε στην Καβάλα, είτε στην Αθήνα. Με αποτέλεσμα αυτά τα σπίτια, επειδή είναι εγκατελειμμένα, να δημιουργούνται εστίες μόλυσης, χόρτα, με αποτέλεσμα εκεί να δημιουργούνται φωλιές κουνουπιών. Επίσης, υπάρχουν και εγκατελειμμένες αποθήκες, υπάρχουν εγκατελειμμένα υπόγεια. Δυστυχώς, σε πάρα πολλά χωριά υπάρχουν παράνομα αποχετευτικά δίχτυα. Και όλα αυτά με τα στάσιμα νερά που είπατε και εσείς δημιουργούν εστίες μόλυσης και αναπαραγωγής των κουνουπιών. Είναι δηλαδή, αυτό που είπαμε, όταν φταίει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, έρχεται έτσι, σήμερα το επίγειο συνεργείο, ψεκάζει στο κεντρικό δρόμο, παραδείγματος χάρη του Ερατινού ή του Αγιάσματος, μπαίνει στους παράδρομους, αλλά δεν μπορεί να μπει στο σπίτι το οποίο είναι εγκατελειμμένο ή το οποίο υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες, όπως είπα, αποχετεύσεις, γιατί υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει περίφραξη και εκεί δεν μπορεί να μπει. Επομένως, οποιοδήποτε προσπάθεια γίνονται από τα συνεργεία, τα επίγεια, γίνεται μισή δουλειά, γιατί δεν γίνεται η ολοκληρωμένη καταπολέμηση των κουνουπιών. Το τρίτο που πρέπει να πούμε, και όντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό που είπατε και εσείς, η κλιματική αλλαγή. Το κλίμα στην περιοχή μας, στη χώρα μας, γιατί δεν έχουμε μόνο κουνούπια εδώ στην περιφέρειά μας, σε όλη την Ελλάδα έχουμε, αλλά βλέπετε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πια τα κουνούπια, γίνεται πιο τροπικό. Δηλαδή το μήνα Ιούνιο, όταν εμείς ξεκινήσαμε να φανταστείτε, γιατί ακούω πάρα πολλούς συμπολίτες μου να μου γράφουν και στο Facebook ή στο Messenger ή στο Viber ότι ξεκινάτε τον Ιούνιο. Όχι. Δεν ξεκινάνε οι επίγειοι ψεκασμοί ή ένα αέριο ψεκασμοί τον Ιούνιο, ξεκινάνε από τον Μάρτιο. Αλλά όταν ξεκινάει η προσπάθεια από τον Μάρτιο-Απρίλιο και όταν τον Ιούνιο είχαμε 16 ημέρες βροχόπτωση από τις 30, κάθε απόγευμα, αν θυμάστε, είχαμε βροχή και υγρασία. Επομένως, όταν το πρωί πήγαινε το συνεργείο και ψέκαζε και μετά από 5-6 ώρες έβρεχε, οποιαδήποτε δουλειά είχε γίνει δεν είχε το αποτέλεσμα. Ίσως αυτό που είπαμε, ενδεχομένως να γινόταν, είναι αυτή η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει. Και επειδή ξεκινήσατε και από αρκετά νωρίτερα, το είπε και ο κ. Παπαδόπουλος αυτό, όντως τέλη Μαρτίου ήταν η πρώτη ψεκασμή η οποία. Υπάρχουν έγινε και στοιχεία, αν θέλετε, εγώ μπορώ να σας τα στείλω και να το δημοσιοποιήσετε. Τα συνεργεία μας πότε ξεκινήσαν, με την ημερομηνία που ξεκινήσαν εκεί κατά τις 20-25 Μαρτίου το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Αλλά είπα αυτούς τους τρεις παράγοντες. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φάρμακο που χρησιμοποιείται πια και στις εναέρειες αλλά και στους επίγειους ψεκασμούς, λόγω της Ευρωπαϊκής
Ένωση, υπάρχει πια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα φάρμακα αυτά να είναι πιο οικολογικά, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο αποτελεσματικά όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, με αποτέλεσμα τα κουνούπια να γίνονται ακόμα πιο ανθεκτικότερα και να ραντίζουμε, να ψεκάζουμε και να μην μπορούμε πραγματικά να εξολοθρεύσουμε αυτούς τους πληθυσμούς των κουνουπιών, γιατί τα φάρμακα δεν είναι τόσο δραστικά όσο ήταν παράλληλα, τα προηγούμενα. Υπάρχει ανησυχία, έτσι, γιατί το συζητήσαμε και αυτό. Αυτά τα κουνούπια φέρουν ασθένειες, κύριε Αντωνιάδη. Πάντως, δηλαδή, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πέρα από τον ιοκτήτη κουνήλου, τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει, έχει γίνει σαν τον κορονοϊό πλέον. Φέρνουν και άλλες ασθένειες. Γιατί αυτά μπορεί να έρθουν από αφρικανικές χώρες ή από οπουδήποτε αλλού. Οι μετανάστες, οι οποίοι και αυτοί έρχονται, μπορεί ενδεχομένως να φέρουν και κάποια κουνούπια. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλο το θέμα και το οποίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε και εσείς, να είναι λίγο πιο αυστηρή σε αυτό το κομμάτι, σε περιβαλλοντικό κομμάτι, αλλά υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας πλέον. Συμφωνώ μαζί σας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το συνειδητοποιήσει, αλλά δυστυχώς εκεί υπάρχουν τα λεγόμενα μπλοκ, υπάρχει μια πολιτική. Και καλά υπάρχει αυτή η πολιτική ότι πρέπει να γίνουμε πιο οικολόγοι, γιατί να υπάρχει μια πιο περιβαλλοντική πολιτική. Γιατί βλέπετε λόγω της κλιματικής αλλαγής πόσο πια βάναυσα έχουν καταστρέψει τον πλανήτη μας, όλα αυτά τα χημικά, τα φάρμακα, τα πυρηνικά εργοστάσια και όλα αυτά. Αλλά όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουν όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ποιοτική την ζωή μας. Αλλά θέλω και επίσης να τονίσω ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια από τους συμπολίτες μας, και είπα είναι λογικό, το καταλαβαίνω και εγώ μαζί τους συμπάσχω, αλλά όμως πρέπει να τονίσουμε ότι καλά που υπάρχει και η περιφέρεια, καλά που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η περιφέρεια, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, φανταστείτε πώς θα ήταν τα πράγματα. Και μάλιστα, επειδή είπατε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να σας θυμίσω, κύριε Τζεμιδάκη, ότι πέρσι στην περιφέρειά μας είχαμε μόνο 5 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ και επίσης δεν είχαμε κανένα κρούσμα ελαιονοσίας. Δείτε προχθές, δεν ξέρω που το διάβαζα, προχθές στις Σέρες. Στις Σέρες είχαμε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο καλή γίνεται δουλειά από τις υπηρεσίες μας. Θωρακίζεται η περιφέρειά μας όσο αφορά από διάφορες ασθένειες, αλλά παρόλα αυτά φυσικά πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας, αλλά και με αυτό να ολοκληρώσω και ένας επίσης παράγοντας ο οποίος είναι αρνητικός ή αναστατικός στην καταπολέμηση ή τουλάχιστον στον περιορισμό του πληθυσμού του κουνουπιών, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ψεκασμούς, ιδίως στους εναέριους, όταν υπάρχουν καλλιέργειες όπως καλαμπόκια και ρύζια που απαγορεύεται. Σωστά. Καταλαβαίνετε επομένως, από τη μία πρέπει να δεν μπορούμε να ψεκάσουμε στα καλαμπόκια, από την άλλη πρέπει να υπάρχουν 2 χιλιόμετρα εκτός από τους οικισμούς για λόγους προστασίας. Και πού θα ψεκάσει, πού καταλαβαίνετε, πού μένει. Επομένως, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα θέτω σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει αυτή η ατζέντα, πρέπει να μπουν και οι Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από την περιφέρεια πού πρέπει στοχευμένα ή πώς πρέπει να παίρνουμε άδεια σε εγκατελειμμένα σπίτια, αποθήκες, να μπαίνουν τα συνεργεία και να ψεκάζουν, και νομίζω πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.